Ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει και έχουμε πάρα πολύ κέφι. Έχουμε έτσι αυτό τον αέρα, ρε παιδί μου, τον αέρα αυτόν που μπαίνεις πολύ δυναμικά, που λες ότι μπαίνω σήμερα να τα σαρώσω όλα, τον τυφώνα αυτόν στο πέρασμά του. Αυτός δεν είναι άλλος από την εκπομπή, μη μου πεις. Είναι ο τηλεοπτικός τυφώνας, φίλε τηλεθεατή. Είναι η τηλεοπτική λέλαπα, φίλε τηλεθεατή. Είναι ο Αλέξανδρος Πετρίδης και το επιτελείο του. Είναι αυτό το οποίο... σε κάνει και τρελαίνεσαι. Έχουμε ξεκινήσει με πάρα πολύ κέφι και θα δείτε ότι δεν είναι... Ο λόγος που ξεκινήσαμε πολύ κέφι δεν είναι έτσι γιατί μας έπιασε. Γιατί ουσιαστικά τις μέρες αυτές... Ανοίγει το τριώδιο. Και επειδή ανοίγει το τριώδιο, έχουμε και πάρα πολύ κέφι. Και επειδή άνοιξε το τριώδιο, ανοίγει το τριώδιο, εγώ θα σας ενημερώσω το πώς και το τι και το γιατί. Αγγελική Κούκουρα εδώ κοντά μας. Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σου, Αγγελική. Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου εδώ κοντά μας. Λάζαρος Γκόλιας εδώ κοντά μας. Γεια σου, Αλέξανδρε. Ανανεωμένος. Και ρε, παιδί μου, να σου πω κάτι. Σε λίγο δεν ντρέπομαι εγώ να βγαίνω. Γιατί? Έτσι. Γιατί, τι μαλλιά είναι αυτά που βγαίνουν. Δηλαδή κάτσε, εμείς τι είμαστε. Τι είμαστε και δεν έχουμε εμείς έτσι. Ότι ο Νατζίπ είναι τελείωσε. Σας δίνει άλλο, δηλαδή καταρχήν σας κόβει 10-20 χρόνια. Τι γραμμές είναι αυτές που πάνε με το τατουάζ. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό το τριγωνάκι είναι πολύ ωραίο. Σου είπα να πας να τα κάνεις και εσύ όμως. Το τριγωνάκι μου αρέσει εμένα και του πανοράματος και το άλλο. Και αυτό που είσαι μαλλί. Επιμένει ο Νατζίπ να πάει να φτιάξει. Εγώ είμαι του πιο κλασικού. Ναι, ναι, ναι. Wow, ο Λάζαρος του πάει το μοντέλο. Κεραυνό δεν έχει κάνει όμως ποτέ έτσι. Κεραυνό. Είχα κάνει, να σου πω κάτι, είχα κάνει το κούρεμα του Πογκμπά πριν κάνα χρόνο. Πιανού? Του Πογκμπά. Είναι παίκτης, εν πάση περιπτώσει, επιθετικός παίκτης, ο οποίος είχε κάνει την μπάλα του Champions League πίσω. Πού είναι αυτό το κούρεμα? Τώρα πέρσι, τώρα τι, αυτό μια εβδομάδα κρατάνε. Αυτά είναι πρόβλημα. Να σε ρωτήσω κάτι. Καταρχήν εντάξει, κομψότατε και οι δύο οι Δεσποινίδες. Το 8. Τι σημαίνει? Δεν είναι το 8, το είναι ώρα. Το άπειρο. Ε? Α, ναι, ναι, ναι. Το άπειρο δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Ναι. Εντάξει, απλά αυτό όμως το άπειρο. Σου έχει κοπεί. Ανάλογα πώς το βλέπεις. Σου έχει κοπεί και έπεσε. Πάντως και το 8 είναι το 2018 στην ναι. Είτε 8 είναι? Είτε το άπειρο. Το 2018 που ζούμε πλέον. Είναι η χρονιά σας δηλαδή φέτος. Είναι η χρονιά. Νομίζω ότι είναι η χρονιά μας. Για κάποιους είναι κακή και άσχημη, για μας είναι καλή. Για μας είναι πάρα πολύ καλή. Ό,τι και πάντα πιο ωραία. Τι μαλλιά τώρα μου λες, εντάξει, ο Νατζίπ είναι μέτρο. Αλλά τώρα όταν έχεις δύο εδώ ομορφιές στο πλατό... Γιατί και εγώ την κοτσίδα μου στο Νατζίπ την έκανα, γιατί δεν σας αρέσει. Ναι, είναι επιμελώς ατιμέλητη. Ναι, έτσι, έτσι. Φοβερή, φοβερή, φοβερή. Μην τα κόψω με τα μαλλιά. Ωραία, άντε πείτε και λίγο, πείτε και λίγο έτσι διάφορα μεταξύ σας για να κλείσει αυτή η λοιπόν. Τι να σου πω, λέγαμε για το τριώδιο. Ήθελα να σου πω ότι στις προηγούμενες χρονιές σου έχουν περάσει κάποια τσίρκα από εδώ μέσα. Ναι, μα εγώ δεν το. Συγγνώμη, ένα λεπτό να σας πω κάτι. Γιατί, τι εννοείς? Εγώ δεν αποποιούμαι ότι κατά καιρούς είχα και κουκλοθέατρα. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει τα πάντα. Θα βάλει και το κουκλοθέατρο. Χρειάζονται όλα. Θα βάλει και να σου πω κάτι. Όλοι δεν έχουμε παρακολουθήσει τσίρκο. Είναι, αλλά είτε. Το τσίρκο το βλέπεις για λίγο. Ο κλόπ χρειάζεται. Πάει σε άλλη περιοχή. Εντάξει, δεν είναι κακό. Χρειάζεται ο κλόπ. Ο κλόπ δεν το χρειάζεται. Βεβαίως χρειάζεται ένας κλόουν για να μας κάνει να περνάμε καλά. Εγώ το ανέφερα γιατί είπαμε για το τριώδιο, όχι για τίποτα άλλο. Μα και εγώ γι' αυτό το είπα. Επειδή γίνονται μεταμφιάσεις εννοεί η Κωνσταντίνα. Να σου πω, όσοι είμαστε εδώ, όσοι είμαστε εδώ πέρα, αποτελούμε θεωρώ κοινωνική προσφορά στο σύνολο. Παιδιά, να σου πω κάτι για το τριώδιο. Πάντως αυτό που έχω δει πολλές φορές να γράφετε και θα συμφωνήσω, είναι ότι καλά που μπήκε το τριώδιο και κάποιοι να κατεβάσουν τις μάσκες. Πόσο γιατί υπάρχουν άνθρωποι όμως που είναι πάντοτε τριώδιο. Και το τριώδιο βγαίνουν οι κανονικοί. Καλά τώρα είναι μόνιμα η μάσκα. Ή να σου πω, το τριώδιο πολλοί από τους ανθρώπους βρίσκουν το πραγματικό τους σε αυτό. Δηλαδή μεταμφιέζονται σε αυτό που πραγματικά θα ήθελαν να είναι. Ρε, θυμάσαι. Δεν λέω ότι το τριώδιο βοηθάει τον... Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Θυμάσαι όμως με μία ψυχολόγο που είχαμε μιλήσει που λέει ότι μερικοί άντρες ή γυναίκες μεταμφιέζονται σε αυτό που είχαν ονειρευτεί κάποτε ότι μπορεί να είναι. Ναι. Να, τώρα αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Θα σε ρωτήσω μετά για κάποια να μου πεις δηλαδή τι μπορεί να ήταν. Άντρας. Τι λέει τώρα. Εγώ πάντω έχω ντυθεί με όλες τις στολές που δεν φόρεσαι όταν ήμουν μικρή. Αλήθεια. Εγώ παιδιά το πιστεύετε ότι δεν ντύνομαι πια. Μόνο στην εκπομπή. Εγώ απλά γελάω. Θα ντυθούμε φέτος έτσι. Πότε την Πέμπτη ή καθαρά. Μιλάμε τώρα για τριώδιο. Καλή ώρα όπως τώρα. Όλη τη χρονιά όμως.
Ναι, και μιλάει ο άλλος για μάσκες όταν όλες οι φωτογραφίες του, ρε φίλε, δηλαδή θεωρώ ότι είναι nightmare of Photoshop. Δηλαδή, εντάξει, ναι. Εντάξει, εφιάλτες. Κοίτα, όλες, μην κουνάς όμως. Μην κουνάς όλες οι κοπέλες και όλες και όλοι οι άντρες μπορούν να φτιάξουν λίγο το δέρμα, να βάλουν τις βλεφαρίδες οι κοπέλες, να βάλουν λίγο πιο έντονο κραγιόν. Αλλά μην μου πάτε τώρα και μου βάζετε ολόκληρη μάσκα. Πολλές κοπέλες και η αδερφή μου το κάνει. Το Photoshop δεν τα κάνει τώρα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι απίστευτο. Διάφορα προγράμματα. Απίστευτο να τον βλέπεις από κοντά και να λες, να λες, ξέρω εγώ, την Αγλαία και να είναι ο Γιάννης. Ναι, ναι, δεν είναι βρωμάσκες όμως. Τι άλλο είναι το τριόδιο. Ή ο Μπάμπης ο Φιλιάς. Λοιπόν, να το πιάσουμε λίγο γιατί από την αρχή. Γιατί κουνιέται εκεί πέρα. Αυτό η στάμπα κουνιέται πολύ. Από την αρχή είναι η στάμπα τέτοια. Είναι η μπλούζα έτσι. Είναι κινούμενη, είναι κινούμενη. Πολύ κουνιέται η στάμπα, το έχεις παρατηρήσει. Να το πιάσουμε λίγο από την αρχή αυτό. Ναι, πάμε. Δηλαδή εννοώ ότι... Καταρχάς τι είναι... Να μάθετε, να ξεκινήσουμε τώρα έτσι. Λοιπόν, τι είναι το τριόδιο. Το τριόδιο είναι καταρχάς κυριολεκτικά το λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας, το οποίο περιλαμβάνει τους ύμνους που ξεκινάνε από την Κυριακή του Τελών και του Φαρισαίου, που τότε ανοίγει το Τριώδιο. Είναι κινητή εορτή και εξαρτάται από το Πάσχα, πώς πέφτει το Πάσχα κάθε χρονιά. Και είναι 40 μέρες αναλόγως, πριν. Όχι, είναι 70 μέρες, είναι 10 εβδομάδες. 70, 10 εβδομάδες. Είναι, 10 εβδομάδες. 30 μέρες πριν την Καθαρά Δευτέρα, στην ουσία. Ναι, κάπως έτσι, ναι. Γιατί είναι, είπαμε, 10 εβδομάδες πριν το Πάσχα. Ναι, επί 7, ναι. Ναι. Ωραία. Περιλαμβάνει λοιπόν τους ύμνους της, τους εκκλησιαστικούς ύμνους της Εκκλησίας μας, που ξεκινάνε από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και φτάνουν μέχρι το Σάββατο πριν την Ανάσταση. Μάλιστα. Γιατί συνήθως λέγεται Τριώδιο, γιατί περιλαμβάνονται οι όρθροι, δηλαδή οι λειτουργίες, έχουν τρεις οδές, ενώ οι συνήθεις οδές της Εκκλησίας μας είναι 9. Μόνο και εκείνη την περίοδο, που διαιρείται σε τρεις υποπεριόδους, δηλαδή ξεκινάμε από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, που θα πούμε την ωραία παραβολή, τι συμβολίζει και όλα αυτά. Η πρώτη περίοδος και τελειώνει με την Κυριακή της Θηρινής, δηλαδή πριν την Καθαρά Δευτέρα. Η τελευταία Κυριακή. Και η τελευταία Κυριακή είναι η Κυριακή της Θηρινής. Που μετά βέβαια μπαίνουμε και στην μπαίνουμε στην 40ήμερη νηστεία. Μετά ξεκινάμε από την Καθαρά Δευτέρα και φτάνουμε μέχρι το Σάββατο του Λαζάρου. Που γιορτάζει ο Λάζαρος ο Κλώριας. Γιορτάζει και ο Λάζαρος, ναι, βεβαίως, θα το γλεντήσουμε. Και μετά ξεκινάμε από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ και φτάνουμε μέχρι πριν από το Σάββατο της Ανάστασης, μέχρι πριν την Αναστάσιμη Λειτουργία. Και εκεί μετά έχουμε τους όρθρους, όρθρος Μεγάλης Παρασκευής. Έτσι. Ναι, ναι, θα τα πούμε όλα αυτά τα έθιμα και θα έχουμε κοντά μας, να σας πω και κάτι που έχω κανονίσει, θα έχουμε κοντά μας και κάποιους κληρικούς. Ναι, θα φέρουμε οπωσδήποτε κάποιους πολύ γνωστούς ιερούς ναούς. Ήδη είναι κανονισμένο και θα είναι κάθε μέρα κοντά μας κάποιοι οποίοι θα μας ψάλουν για την αρχή της εκπομπής. Μα και εγώ έχω πάρει και κάποιες συμβουλές τώρα από κάποιες ιερείς για να το πω αυτά. Ναι, παιδιά, πρέπει. Α, χτες το βράδυ μίλαγες, ναι, που μου είπες να ρωτήσω κάτι. Χτες το βράδυ μίλαγα, ναι, ναι. Λοιπόν, για πάμε. Εγώ θέλω λίγο να μάθω έτσι το ιστορικό και την παραβολή του. Ναι, θα πούμε και την παραβολή. Ήθελα να ολοκληρώσω ότι είναι υπέροχη η ύμνη αυτή τη περίοδου. Και τους έχουν γράψει πολύ διάσημοι και υμνογράφοι και μελωδοί της Εκκλησίας μας, όπως είναι ο πολύ γνωστός Ρωμανός ο Μελωδός από τα Βυζαντινά χρόνια και ο Ιωάννης Δαμασκηνός. Τώρα, ξεκινάμε, είπαμε, με την παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου. Ξεκινάει το Τριώδιο. Ο Τελώνης ήταν. Οι Τελώνες γενικά ήταν στην Ιουδαία φορείς πράκτορες και μισητοί από το λαό, γιατί έπρεπε ανομίες, έπρεπε τοπογλυφίες. Και τώρα τα ίδια είναι, μην ανησυχείς. Απλά τώρα δεν και τους... τώρα είναι ναι, τα ίδια. Ναι. Απλά δεν λέγονται έτσι ακριβώς. Τώρα δεν τους γιορτάζουμε. Ναι, ναι. Τώρα δεν τους έχουμε και εορτή να το γιορτάζουμε. Ναι. Καλά, εδώ το γιορτάζουμε κάθε μέρα. Και θεωρούνταν δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν συμπαθητικοί στο λαό. Επειδή είχαν πολλά αμαρτήματα και διέπρεπαν ανομίες. Τώρα οι Φαρισαίοι. Ήταν άρχουσα τάξη την εποχή της Ιουδαίας, εκπροσωπούσε την ευσέβεια με κάποιο τρόπο και την σωστή συμπεριφορά, ήταν νομοδιδάσκαλοι οι Φαρισαίοι και ήταν ξεχωριστή και αποκομμένη η κάστα. Τι ήτανε? Ήτανε νομοδιδάσκαλοι. Α, νομοδιδάσκαλοι. Νομοδιδάσκαλοι, ναι. Και ήταν αποκομμένη η κάστα την εποχή της Ιουδαίας, γιατί αυτή ήταν μια παραβολή που την είπε ο Χριστός, έτσι, που ζούσε στην Ιουδαία. Οπότε λέμε νομοδάσκαλοι, δηλαδή, παιδί μου, με το γράμμα του νόμου, δηλαδή, δίναν ποινές αυτό. Ήταν κάτι σαν... Αυστηρή. Ήταν αυστηρή. Όταν λέμε νομοδιδάσκαλοι, εννοούμε ότι ήταν η άρχουσα τάξη, η αριστοκρατία, η οποία υποστήριζε ότι ζει σύμφωνα... Ήταν περήφανη για την ευσέβεια και για τον τρόπο που ζούσε, για τον τρόπο ζωής της. Τον διαφορετικό. Το διαφορετικό και το υποτίθεται σωστό. Και σύμφωνα με την... Είχε μια υποκρισία, δηλαδή.
και μια εγωιστική αυτάρκεια και έπαρση είχαν σαν άνθρωποι οι Φαρισαίοι. Μάλιστα. Αλλά αυτό δεν είναι και τόσο σωστό. Γιατί η παραβολή αυτή θέλει να μας διδάξει τη στυλίτευση της αλαζονίας και της έπαρσης και την αξία της ταπεινώσης. Mm-hmm. Δηλαδή, ο τελώνος και ο Φαρισαίος είχαν πάει και οι δύο στον Άνω προσευχηθών. Ο μεν Φαρισαίος έλεγε όλες τις αρετές του, τις απαριθμούσε μία προς μία στο Θεό και έλεγε όλα τα καλά που είχε κάνει. Ιστροπονός ζητούσε και μία επιβράβευση δηλαδή, για τις αρετές του. Ο Τελώνης από την άλλη, επειδή ήξερε τις ανομίες του και τις αμαρτίες του, ζήτησε με ειλικρινή συγγνώμη, κατέθεσε την ψυχή του και ζήτησε τη συγχώρεση από τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο Θεός άκουσε τον Τελώνη, που ήταν, άκουσε τον αμαρτωλό Τελώνη και περιφρόνησε τον εγωιστή και λαζόνα Φαρισαίο. Ναι. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει το Τριώδιο. Που θέλει... Η αξία της ταπείνωσης. Η αξία της ταπείνωσης, γενικά η στυλίτευση της αλαζονίας και της έπαρσης. Πόσο κακό κάνει. Και η εγωπάθεια. Αν και για κάποιους ανθρώπους η ταπείνωση είναι ευχαρίστηση. Όχι πάντα. Καλά, εσύ το πήγες στο κίνγκι. Η πρώτη εβδομάδα τώρα λοιπόν. Η ταπείνωση λέω σαν προσωπικότητα, δεν εννοώ. Η πρώτη εβδομάδα ξεκινάει, είπαμε, με την Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου και λέγεται προφανής. Επειδή έτσι ξεκινάνε οι απόκριες, δηλαδή φανερώνονται, έτσι. Α, μπράβο. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αυτό από χρόνια, αυτό το Τελώνη και το Φαρισαίο, αυτή την παραβολή, γιατί μετά μπαίνουμε στο μασκάρεμα. Περίμενε, μισό λεπτό, ναι. Ξεκινάμε, είπαμε με την παραβολή αυτή και είναι η πρώτη εβδομάδα. Εκεί πέρα επιτρέπεται να τρώμε κανονικά και τα πάντα. Αυτή τη βδομάδα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλή, εντάξει. Δεν πειράζει, τελώνει, και πάντα. Έτσι, ναι. Και εκείνη τη βδομάδα επίσης βγαίνουν οι ψυχές των νεκρών, βγαίνουν στον πόνο κόσμο, υποτίθεται. Ναι, το λένε αυτό. Ναι, το λένε. Μετά η βδομάδα αυτή τελειώνει με την Κυριακή του Ασώτου Ιού, που μας διδάσκει την έννοια της συγχώρεσης. Ναι. Μας διδάσκει τη συγχώρεση. Πώς ζητώντας τη συγχώρεση αισθανόμαστε καλύτερα και τη μετάνοια γενικά. Mm-hmm. Τη μετάνοια και τη συγχώρεση. Και η επόμενη εβδομάδα, η επόμενη Κυριακή εκκλησιαστικά είναι αφιερωμένη στη Δευτέρα Παρουσία και στην αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Και η τελευταία Κυριακή, που είναι η Κυριακή της Τιρινής, που μετά από αυτήν αρχίζει η 40ήμερη νηστεία, είναι αφιερωμένη στην εκδίκωση των πρωτοπλάστων. Που καίμε και το καρνάβαλο. Ναι. Τώρα είπαμε. Εκεί τελειώνει δηλαδή. Ναι, που αρχίζει η κάθαρση δηλαδή. Γιατί... Ξεκινάει η νηστεία, ναι, βέβαια. Ξεκινάει η νηστεία, δηλαδή η 40ήμερη νηστεία συμβολίζει την πραγματικότητα. Την νηστεία που έκανε. Ναι, την κάθαρση ακριβώς. Και την νηστεία που έκανε ο Χριστός όταν είχε πάει για 40 μέρες το όρο Σταβόρ πριν από το πάθος του. Αυτό συμβολίζει. Mm. Τώρα το μασκάρεμα. Πώς λέμε, από. Κρυά. Δηλαδή σημαίνει απέχουμε από το κρέας στην πραγματικότητα. Από το κρέας, ναι, δηλαδή τις δύο πρώτες εβδομάδες τρώμε κανονικά κρέας και τη δεύτερη Πέμπτη. Δηλαδή την Πέμπτη τη δεύτερη εβδομάδα. Πριν την Τσικνοπέμπτη. Όχι, την Πέμπτη τη δεύτερη εβδομάδα είναι που γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη. Αυτό. Τότε την γιορτάζουμε. Που εκεί είναι το αποκορύφωμα. Εκεί είναι το αποκορύφωμα. Για... Μετά την Κυριακή είναι η τελευταία μέρα που τρώμε κρέας και μετά είναι η ενδιάμεση εβδομάδα. Όχι, ακόμη έχουμε μία εβδομάδα. Α, ναι. Είναι η ενδιάμεση εβδομάδα που τότε τρώμε γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά επιτρέπονται και ψάρι, που είναι ας πούμε μία άσκηση, μία ενδιάμεση άσκηση, δηλαδή από το κρέας πώς θα φτάσουμε στην νηστεία, στη σαρκωστή, πώς θα ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή έχει. Μία ομαλή μετάβαση. Μία ομαλή μετάβαση. Πολύ ωραία. Ομαλή. Είσαι δασκάλα. Είναι φοβερός ο τρόπος, φοβερός ο τρόπος που τα αφηγεί, αλλά άλλο να τα μεταδίδεις. Είναι φοβερός ο τρόπος. Το ζωντανό είναι πάντα πιο ωραίο, έτσι δεν είναι. Πολύ ωραία. Να τα λέει κάποιος πάρα να τα διαβάζει. Ναι, εγώ άμα διαβάζω κάτι δεν μου μένει, ενώ να τα ακούω μου μένει. Άρα λοιπόν εκεί είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Ναι. Είναι το μεταβατικό στάδιο, η εβδομάδα της Τιρινής και τελειώνοντας δηλαδή με την Κυριακή της Τιρινής, εκείνη την ημέρα είναι που αυτό που με έκανε εντύπωση, που διάβασα είναι ότι το βράδυ της Τιρινής τρώμε αυγά, δηλαδή τελειώνει, αρχίζει η νηστεία, για την επόμενη αρχίζει η νηστεία, αρχίζει με αυγά και ξανά όταν αρχίζουμε να τρώμε παιδιά, δηλαδή το Σάββατο της Ανάστασης, πάλι δεν ξεκινάμε με αυγό. Αυτό. Δηλαδή με αυγό σταματάμε. Τσουγκρίζουμε και μετά μπαίνουμε στο τραπέζι. Ναι, με αυγά σταματάμε δηλαδή και με αυγά ξεκινάμε. Ναι. Πολύ ωραία. Και αυτό είναι ωραίο, ναι.
Επίσης, ήθελες για τη μεταμφίεση, μου είπες ότι θέλεις να πω κάτι. Όταν λέμε καρναβάλια, κάρνες. Και στην νηστεία, να συμπληρώσω, είναι από εκεί από όλα τα είδη κρέατος, έτσι. Το τονίζω αυτό. Σαφώς. Ναι. Τα πάντα. Και από σεξουαλικές επαφές. Το τονίζω αυτό. Και κρέας και αυγά και γάλα μερικοί κάνουν και λάδι. Για να μην κάνει και λάδι. Κανονικά αυτό είναι ότι την πρώτη και δεύτερη εβδομάδα του τριωδίου επιτρέπεται το κρέας, είπαμε. Την τελευταία εβδομάδα είναι τα γαλακτοκομικά και υποτίθεται ότι κατά τη διάρκεια της νηστείας τρώμε μόνο τη μέρα του Ευαγγελισμού, επειδή είναι πολύ χαρμόσυνη η μέρα, τρώμε ψάρι και την Κυριακή των Βαΐων. Και τις υπόλοιπες μέρες, μόνο Σάββατο και Κυριακή, νομίζω, ή Κυριακή, γενικά, τρώμε. Γενικά κρέας, γιατί μπορούμε να τρώμε καλαμάρια κτλ. Τρώμε, αποφεύγουμε, μάλλον απαγορεύεται τα πάντα από το ζωικό βασίλειο. Απαγορεύονται τα πάντα. Που έχουν αίμα. Που έχουν αίμα, ναι. Το καλαμαράκι, ας πούμε, για παράδειγμα. Όχι. Η γαρίδα κτλ. Δεν απαγορεύονται. Ναι. Ενώ για παράδειγμα το ψάρι απαγορεύεται. Το ψάρι απαγορεύεται. Ναι. Ναι. Επιτρέπεται μόνο του Ευαγγελισμού και τη. Σωστό, σωστό. Για πες μου για το καρναβάλι. Για το καρναβάλι ήθελα να πω ότι προέρχεται από τη λατινική λέξη carnem που σημαίνει κρέας και levare που σημαίνει αέρο. Δηλαδή, σταματάω την κατανάλωση κρέατος. Και το καρναβάλι το έχουμε ταυτίσει με τα τσίρκα που λέγατε τώρα πριν λίγο. Και αυτό έχει να κάνει με το σταματάω το κρέας. Σταματάω το κρέας, ναι, ναι. Επίσης θέλω να πω ότι είναι και τα ψυχοσάββατα εκείνες τις μέρες. Πολύ σημαντικά. Ναι. Που φτιάχνουμε. Και όλοι πρέπει να κάνουν δηλαδή κάτι. Δηλαδή το Σάββατο, το δεύτερο και τρίτο Σάββατο του Τριωδίου, όπως και το πρώτο Σάββατο της Σαρακοστής. Το μεγαλύτερο ψυχοσάββατο είναι. Το μεγαλύτερο, ναι, ναι. Είναι αφιερωμένο στις ψυχές. Και που τότε κάνουμε τα φυτάρι, τα κόλυβα και όλα αυτά. Και ήθελα να πω ότι αυτό το έθιμο έχει και αρχαιοελληνικές ρίζες στην πραγματικότητα. Γιατί πάρα πολλά έθιμα της παράδοσής μας και της εκκλησίας μας έχουν να κάνουν με τα αρχαία χρόνια. Τι ακριβώς συμβαίνει το ψυχοσάββατο? Δηλαδή, θα σου πω. Υποτίθεται ότι οι ψυχές από την πρώτη εβδομάδα του Τριωδίου έχουν έρθει πάνω στη γη, έτσι. Ναι. Αλλά εκείνη τις μέρες των ψυχοσαββάτων, και οι αρχαίοι Έλληνες το έκαναν αυτό, γιατί εκείνη την περίπου δηλαδή την εποχή που εμείς γιορτάζουμε τις απόκριες. Στα αρχαία χρόνια γιορτάζονταν τα ανθεστήρια, τα οποία ήταν τοποθετούνται περίπου στις αρχές Μαρτίου. Αλλά και εμάς, επειδή είναι κινητή η εορτή απόκριση, κάποιες φορές ήταν το Φεβρουάριο, πέφτει το Μάρτιο όμως. Τότε λοιπόν έλεγαν ότι τη μία μέρα βγαίνουν πάνω οι ψυχές και την άλλη επιστρέφουν στον Άδη, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, και εκείνες τις μέρες τους έκανε ένα φαγητό που μοιάζει με τα σημερινά κόλυβα, που λεγόταν πανσπερμία, και είχε μέσα διάφορους σπόρους, δηλαδή πώς είναι σήμερα τα κόλυβα με σιτάρι. Καρύδια, ρόδι, ναι. Τι βάζουμε μέσα. Αυτό έκαναν και οι αρχαίοι Έλληνες, ώστε οι ψυχές να ευχαριστηθούν και να τους αφήσουν εκείνες τις μέρες να διασκεδάσουν και να ξεφαντώσουν και να αφήσουν τα φυτά να μεγαλώσουν. Ναι. Δηλαδή και σήμερα. Ακούω. Μεταμφιάζονταν και αυτοί τότε. Και οι αρχαίοι Έλληνες μεταμφιάζονταν. Σε σατήρους. Και σε... Αυτά που έχουμε δει και σε διάφορες καταστάσεις. Αυτό που έχουμε δει ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς μεταμφιεζόμαστε. Στην ουσία είναι μια συνέχεια αρχαίων ελληνικών παγανιστικών εθίμων η απόκριση. Που μεταμφιεζόμαστε. Δηλαδή αυτό που φοράμε τη μάσκα. Η ολόκληρη ιστορία καμιά φορά. Όχι καμιά. Ναι, ναι, από πάνω κάτω. Γι' αυτό οι φίλοι μας είναι παγανιστές. Ναι, ναι. Έχει υπόψη. Για πες μου. Οπότε λοιπόν είπαμε ότι. Στην πραγματικότητα είναι μια περίοδος που μας προετοιμάζει για την νηστεία και την κατάνοιξη. Είναι ενδιάμεση περίοδος για να ζήσουμε δηλαδή το πάθος και τη χαρά της Ανάστασης στην πραγματικότητα. Υπάρχουν τα προηγούμενα, ας πούμε η μετάνοια, η νηστεία, η περισυλλογή. Είναι η ομαλή μετάβαση, όπως είπες και εσύ, Λάζερ, προηγουμένως. Υπάρχει δηλαδή μια ομαλή μετάβαση σε όλα. Μάλιστα. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγελική. Τι πολύ ωραίο. Η Αγγελική. Τώρα να σου πω κάτι. Πες μου με αυτά τα θέματα τώρα, γιατί εμένα είναι πεζά θέματα. Τώρα. Τι πεζά. Όχι, όλα είναι ωραία. Το κάθε θέμα έχει την ομορφιά του. Καμία σχέση. Όλα τα θέματα έχουν. Ταξιδεύει, ναι, απλά μαθαίνει το θέμα. Λοιπόν, εγώ επειδή όμως δεν θεωρώ τίποτα πεζό. Και τα θεωρώ όλα πολύ σημαντικά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με αθλητική ενημέρωση αλλά και με ενημέρωση για τα παιδιά. Μείνετε κοντά μου. Καρναβάλια και εμείς ξέρουμε να βλέπουμε και πίσω από τις μάσκες. Έλα μητέρα, πώς είσαι? Πώς να είμαι, Γιώκα μου. Πονάω παντού, οι αρθρώσεις μου, τα κόκαλά μου. Δεν είμαι καθόλου καλά τώρα. Να τρέξεις να πάρεις Αρθρολέν. Η Ελένη Νύφους και εγώ με το Αρθρολέν σωθήκαμε. Πώς το είπες?
Αρθρολέν. Αρθρολέν προστατεύει τις αρθρώσεις από τη γύρανση, διώχνει τις φλεγμονές, βοηθάει την ανάπλαση των αρθρώσεων. Για τις αρθρώσεις, Αρθρολέν. Αρθρολέν από την Elogis Pharma. Τηλέφωνο 210-6251-080 και σε όλα τα φαρμακεία. Αχ, με το Αρθρολέν σώθηκα! Σώθηκα, γε! Μαύρο κίμινο. Βάλε στην καθημερινότητά σου τον σπόρο των θεών. Μαύρο κίμινο. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, θωρακίζει τον οργανισμό, χαρίζει ενέργεια, βοηθά στην διατήρηση υγιών μαλλιών και δέρματος. Μαύρο κίμινο. Ζητήστε το σε όλα τα φαρμακεία, αποκλειστικά από την John Noah. Μαύρο κίμινο. John Noah. Η υγεία μέσα από τη φύση. Μέρος αυτής της εκπομπής και αφού νηστέψαμε και αφού ρίξαμε και τις μάσκες, πάμε και να αθληθούμε. Δηλαδή, όταν λέω να αθληθούμε, δεν εννοώ θα παίξουμε ποδόσφαιρο. Απλά μέσα από την αθλητική ενημέρωση κάτι ιδιαίτερο θα ετοιμάσει ο κύριος Λάζαρος Γκόλιας. Βεβαίως. Έχεις και εσύ αθλητισμό? Εγώ κάνω στο σπίτι μου. Α, εντάξει. Κάνει, έχει. Τώρα, με όλα αυτά τα θέματα πραγματικά που ακούω εδώ στο πρώτο μέρος, ξέρεις, είναι λίγο. Έχω τρακαριστεί. Αυτά είναι ωραίο ζέσταμα. Ωραίο ζέσταμα. Όχι, ωραίο ζέσταμα. Δείξαμε τα ακροβατικά κάγκη να τρελαθούμε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, εμείς πάμε σε λίγο πιο πεζά θέματα τώρα. Είναι και λίγο κουτσομπολίστικα. Μα αρέσει. Χρειάζεται άλλο. Πάρα πολύ. Θέλουμε να χαλαρώσουμε. Είναι άνθρωποι που ζουν μέσα από το κουτσομπολί. Θέλουμε να χαλαρώσουμε. Λοιπόν. Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία? Γιατί με βάλες μαζί? Τη ρώτησα. Αυτό ήταν το λάθος που έκανα. Συγγνώμη, τη ρωτάω. Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία? Και τι μου είπε? Και χαζεύει τα μεσημέρια. Γιατί του λέω κάπου μη χαζεύω το τάδε κανάλι και αυτή τη ναι, τέτοια. Και βλέπει τη Μαρία την άσχημη. Αυτό μου λέει. Ναι. Και γιατί γελάς δηλαδή, επειδή σε ρωτάω ποιο βλέπεις? Η μεταμφίση της Μαρίας όμως στο τέλος δεν ήταν φανταστική? Πολύ μ' αρέσει. Αυτό το είμαι με γραμματέα σου το. Πάρα αρέσει. Πολύ. Εντάξει, τι σε ρώτησα, δεν ρώτησα τίποτα αδιάκριτο. Τρελαίνω. Μ' αρέσει η εξαφάνιση της Τζόνα Βλακιώτη, που είναι αστυνομικό μυθιστόρημα. Ναι, ναι, γι' αυτό πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα θέμα. Έχω δύο θεματάκια. Έτσι, βέβαια το ένα σκεφτόμουν να το βάλω τώρα με όλα αυτά που μας είπε η Αγγελική Κούκουρα. Ντρέπομαι λίγο τώρα να το βάλω. Εντάξει, αλλά ένα κόσμο. Αλλά να σας πω κάτι. Όχι, μου το ζητήσαν τα παιδιά από πάνω. Πάμε έτσι ομαλά να πω κι εγώ, όπως το λέει και η Αγγελική. Να είναι ομαλή η μετάβαση. Θα δούμε ένα αυτοκίνητο πανάκριβο, το οποίο ο κύριος που το έχει είναι ο γιος, ο λόγος είναι για το γιο, ενός Κινέζου ιδιοκτήτη, των Μιλανέζων, δηλαδή της Μιλάν, του Στίβεν Ζανκ, ο οποίος εμφανίστηκε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι της ομάδας με ένα πανάκριβο αυτοκίνητο, το οποίο θα μας το δείξουν τώρα τα παιδιά. Είναι τέλειο. Το Παγκάνι Χουάρα, το οποίο κοστίζει μόλις. Κάθεστε καλά. Κάθομαι πολύ 2.300.000 ευρώ. Έλα. Το οποίο έκλεψε τις εντυπώσεις. Τι να μην. Τι κάνει το κλέψει τώρα. Είναι. Μόνο καφέ δεν φτιάχνει. Όχι, καφέ φτιάχνει. Καφέ φτιάχνει σίγουρα. Όλοι οι παίκτες βέβαια το χάζευαν και όχι άδικα βεβαίως, γιατί μοιάζει σαν διαστημόπλιο. Ο τραπεζικός λογαριασμός του Κινέζου γιου, του ιδιοκτήτη της Μίλαν, καταλαβαίνετε, της Ίντερ, συγγνώμη, Ίντερ Μίλαν, τα μπερδεύουμε, εν πάση περιπτώσει της Ίντερ, έχει πολλά μηδενικά. Βεβαίως ο πατέρας του είναι ιδιοκτήτης, όπως είπαμε, της Ίντερ και ο ίδιος έχει μπολιαστεί με την αγάπη για τους νερατζούρι. Να σας πω κάτι. Τι πανάκριβο αυτοκίνητο ωραίο. Να σας πω κάτι. Α, το σήμα πάνω που έχει το αμάξι δεν είναι της αυτοκινητομηχανίας, είναι το σήμα της Ίντερ. Της ομάδας δηλαδή. Παραγγελία δηλαδή. Πόσο και χρήματα να έχει ένας άνθρωπος που καλά να είναι ο άνθρωπος και να τα έχει και να τα χαίρεται. Νομίζω ότι για ένα μάξι που είναι στους δρόμους, νομίζω ότι όταν άλλες οικογένειες πεινάνε, είναι υπερβολή τώρα 2 εκατομμύρια για ένα μάξι. Δηλαδή. 2.300. Να μου πεις για ένα σπίτι, ακούστε, που μπορεί να έχει μέσα όλες τις λειτουργίες τέλειες, τα σύγχρονα έπιπλα, τις σύγχρονες ανέσεις που ζεις, ξεκουράζεσαι, υπάρχεις. Άντε να το δεχτώ. Για ένα μάξι που θα σε πάρει από εδώ και θα σε πάει στη διασκέδαση εκεί, θα σε πάει σε ένα event. Νομίζω ότι ο άνθρωπος κάπου χάνει το μέτρο του τι είναι ευχαρίστηση. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ όταν παρκάρεις το αυτοκίνητό σου, έτσι,
και πας έξω να το παραλάβεις. Στον άνθρωπο το οποίο θα στο παρκάρει. Δεν του δίνεις 5 ευρώ. Μπουρμπουάρ. Και 10. Αυτό είναι το 2-300 για τον άνθρωπο αυτόν. Ναι, αλλά δεν είναι υπερβολή. Και εγώ έτσι έλεγα. Λέω σε τέτοια περίοδο κρίσης. Ο άνθρωπος αυτός στα 2-300 τα έχει ό,τι εσύ το τάλιρο που το δίνεις στο μπαρκαδόρο για να σου παρκάρει τα μάτια. Αυτό. Θέλω να σου πω κάτι. Έχουμε δει όμως και πολλούς γνωστούς Έλληνες και μη γνωστούς που κυκλοφορούν με πολύ πανάκριβα αυτοκίνητα, μην αναφέρουμε μάρκες. Όχι, δεν είναι αυτό. Άρα. Και σκέφτονται να πάνε από το Περιστέρι ή από τη Γλυφάδα στα Σπάτα ή στο αεροδρόμιο και δεν έχουν ούτε 20 ευρώ βενζίνη να βγάλεις. Τι το θέλεις το αμάξι, αγόρι μου? Πούλα το. Υπάρχει παροιμία γι' αυτά. Και τώρα που είναι, για να σας πω, δεν μιλάει για κάποιον συγκεκριμένο. Όχι. Καταλάβατε. Καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάω για κάποιον. Όχι, για κάποιον συγκεκριμένο. Μήπως κάνεις το ρήμα πολύ και όλα στα αμάξι ή όχι? Όχι, ακούστε να σας πω κάτι. Όταν έχεις ένα απλό αμάξι και θέλεις να το παίζεις το πρωί, πρωινός τύπος και δουλεύω και έχω τη δουλειά μου και αυτά και όλα η ιστορία και το βράδυ μου παίρνεις ένα αμάξι που έχει 150 χιλιάρικα και πας στο βενζινάδικο και σε κάθε γωνία σταματάς για να βάλεις 20 ευρώ γιατί είσαι τσιγκούνης, δεν μπορείς να βάλεις 50 και 100 και να το γεμίσεις. Όχι! Και μου πας στα Καλάβρητα και στην Αράχοβα και από εδώ και από εκεί και μου το παίρνεις. Και μου παίρνεις την κοπέλα! Και μου παίρνεις τώρα εμένα από το σπίτι. Πες και το όνομά της, μόνο το όνομά της. Και την πάω να πάρεις από το Mac Drive. Ότι και καλά, χωριέμαι να κατεβαίνω. Πώς το λένε το όνομά του, κορίτσι μου, πες το. Ρε άκου να σου πω κάτι, και θα πάω τότε. Ρε εσύ, να σου πω, πες το όνομά του κοπέλα. Όχι, όχι, ξέρει αυτός, θα πάρει τηλέφωνο. Έχω ακούσει και το άλλο για τη βενζίνη αυτό που είπες. Ότι μερικοί λέει δεν βάζουν βενζίνη πολύ, μου είχε πει κάποιος, για να μην εξατμιστεί, το έχετε ξανακούσει. Όχι, να μην εξατμιστεί. Εάν μου τύχει και αυτό, θα πάω να φουντάρ. Σημασία έχει όμως, ότι καλύτερα να έχεις, φίλε μου, ένα απλό αμάξι και να είσαι κύριος, παρά να έχεις ένα ακριβό αμάξι και να είσαι. Να μείνεις. Να μείνεις. Και ξαναγυρνάμε λίγο, είναι σε ένα μάξι που έβαλες, ορίστε, γι' αυτό σου λέω, φέρνει το κουμπί. Για να μάξι τώρα, και μόνο. Ο καθένας αυτό που αισθάνεται. Τώρα να δώσω αυτό που θα δείξω, τι θα λέει. Ω, δείξε, έχω κι άλλα. Θα σας πω, θα σας πω. Τι θα δείξει κι άλλα αυτό. Όχι. Επειδή εντάξει, είπα τώρα με αυτά που μας είπε η Αγγελική και με τον Όρθρο και αυτά, όχι ντρέπομαι, εντάξει, αλλά μου το ζητήσαν τα παιδιά. Ναι. Ο Στέλιος, ο Φίλιππας και ο Γιάννης. Μου το ζητήσαν, μου λένε αυτό το θέμα πρέπει να το βάλεις. Το έχω στο ράφι. Και δεν το βάζω. Σε ποιο ράφι το είχε? Ιδού το θεό. Ποιο? Σε αυτό το πάνω. Ναι, ναι, εκεί πάνω από το ράφι. Αυτά που θα παρουσιάσει τώρα. Όχι, παιδί μου. Παιδιά, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Απλά θα δούμε. Έτσι. Μάλιστα. Τρίτο δεξιά. Να το. Εκεί. Και ποιο είναι το θέμα? Για δείξτε μου παρακαλώ. Πάμε. Δείξτε το, Φίλιππα, μην τρέπεσαι. Εσείς μου το ζητήσατε. Α, τα κάνω κι εγώ αυτά θέλω να σα πω. Κοιτάξτε, οι κοπέλες. Αυτά είναι workout girls. Έτσι. Κοιτάξτε εδώ, οι τύπισες αυτές μου το ζητήσαν τα παιδιά, το ξαναλέω, όχι ότι δεν ήθελα κι εγώ. Γιατί τι είναι το κακό, δεν το καταλαβαίνω. Κοίτα, εδώ κοίτα. Φοβερή προπόνηση. Κοιτάξτε προπόνηση, γύμναση που κάνουν αυτές οι γυναίκες. Εκεί μπορούσα να είμαι κι εγώ. Αυτά. Κι εγώ, εδώ αλλά, κοίτα, με λάστιχα, έχει πάρει ζάντες και λάστιχα αυτοκινήτου μου, τι φορτηγού. Λοιπόν, αυτές οι κοπέλες. Αυτό το κάνω, αυτό το κάνω. Τι λες, ναι, το κάνω, βέβαια. Το κάνεις. Αυτό κι αν δεις άμα το κάνω. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή η γυμναστική και αυτά τα καταρχήν δεν τα επιχειρεί καμία κοπέλα. Καλά, γιατί δεν στο σπίτι. Να ξαναπώ κάτι. Τα θέματα εδώ, τα κοίτα. Οποία δείχνουμε είναι απλά ενημερωτικά. Δεν είναι να για κάνεις. Να τα ακολουθήσετε. Το ξαναλέω και το τονίζω. Λοιπόν, άμα παρατηρήσετε, δεν είναι. Είναι εξπέρ και πρωταθλητές. Είναι οι άνθρωποι, οι πρωταθλητές και εξειδικευμένοι που τα κάνουν. Βέβαια, εντάξει ρε παιδιά. Είναι κάποιες μπαλαρίνες. Κοιτάξτε το βαθμό δυσκολίας, όχι οι άντρες, όχι. Δεν ξέρω. Είναι πράγματα που και πρωταθλητές να βάλεις μπορεί να μην τα κάνουν. Έχουν αυτό το χάρισμα. Είναι η ελαστικότητα που έχουν κάποιοι. Περιπίνω, όταν βλέπεις τώρα μια κοπέλα και έχει γυρίσει ανάποδα όλο το σώμα της, έτσι, πώς τα λέτε, όχι πυρουέτες. Δεν γίνεται να το κάνει ένας φυσιολογικός. Κοίτα εδώ. Παιδιά, είναι κατά. Είναι. Όχι μόνο σηκώνει το βάρος. Κοίτα ο άλλος ο τύπος εδώ με τι κάνει γυμναστική. Καλά, τόσο πολύ τα ποδιά μου τα ανοίγω κι εγώ όταν κάνω έτσι. Πάμε να κάνω ελεύθερα βάρη, να σε σηκώνω πάνω έτσι. Ναι. Ναι. Δεν είμαι. Ωραία. Λοιπόν. Εδώ κοίτα, κοίτα τώρα η κοπέλα. Πού έχει γίνει αυτό τώρα να τα χάσει. Νομίζω ότι είναι κινούμενο. Δηλαδή νομίζω ότι είναι. Σε κινούμενο σχέδιο. Σε κινούμενο σχέδιο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά πιστεύω. Δεν τα κάνανε και στο τσίρκο που είχαμε πάει και τα είχαμε δει. Ποιο τσίρκο. Εδώ κοιτάξτε. Ούτε άντρες δεν τα κάνουν. Καν.
Καλά, αυτό εντάξει, αυτό εντάξει, το μπορώ. Αφού τη βλέπω λίγο κοπέλα στο βίντεο. Αυτό μου θυμίζει λίγο του τσίρκο που σε αποβάλλω στις 4. Καλά, αυτό το κάνω και εγώ. Καλά, αυτό το κάνουν όλοι. Αυτό μπορεί να είναι και η Κωνσταντίνα, δεν βλέπω καλά. Μπορεί να είναι και η Κωνσταντίνα. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι ασκήσεις και το έβαλα όχι γιατί να δείξουμε μια γυμναστική. Έχουμε μάλιστα εδώ η Μαρίνα που μας δείχνει γυμναστική. Αλλά είναι πράγματα πολύ περίεργα. Πολύ πρωτότυπα, περίεργα και δύσκολα. Ασυνήθιστα. Έτσι, ασυνήθιστα. Ναι. Το ξαναλέμε. Εδώ, κοίτα εδώ πώς γυρνάει η κοπέλα το. Κοίτα στον αέρα, είναι πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολία. Εδώ, πράγματε. Στον αέρα, πώς μπορείς να νομίσεις ότι είναι μαγικό, ρε παιδιά, αυτό. Αυτό σου λέω ότι κάποια νομίζει ότι. Αυτό είναι εύκολο. Φτιαγμένα δεν σε είναι εύκολο. Σε μπορώ, μπορώ. Εγώ πήγα σε ένα στήλο, έφαγα τα μούτρα μου. Ναι. Αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό τώρα πώς μπορείς να το κάνεις. Αμέ. Ωραία, θα το κάνω. Το μέρος της εκπομπής να ξεκινήσουμε έτσι. Λοιπόν, αυτά. Βέβαια. Θα ξεκινήσουμε έτσι, αλλά άμα δεν το κάνεις. Τι θα με κάνεις. Ντα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Οι γυναίκες. Πω, κοίτα τι. Θεωρώ ότι όταν πορώνονται με. Κάτι. Με τη γυμναστική. Σε οποιοδήποτε. Καταφέρουν πολύ ναι, δυσκολότερα πράγματα πολύ πιο δύσκολα πράγματα από τους άντρες. Βέβαια, γιατί... μην το παρακάνουμε. Αν δεις αυτές οι γυναίκες. Έχουν θηλυκότητα πάνω τους, έτσι. Δεν είναι τίποτα. Έχουν φοβερή θηλυκότητα. Δεν είναι ανέργητη θηλυκότητα. Όχι, γιατί πάω στα γυμναστήρια, θα μου το επιτρέψεις, και βλέπω κάτι γυναίκες που είναι σαν άντρες, έτσι. Μόνο μουστάκι. Λες και είναι... Καλύτερα, μουστάκι, ναι. Καλύτερα να είσαι έτσι παρά να είσαι σαν άντρας. Δεν βλέπω Μαρία άσχημη. Όχι. Φίλε, αποκλείεται να ήταν. Έχει άλλο. Γυναίκες, βέβαια. Που παίρνουν διάφορα φάρμακα, ξέρω εγώ. Για παιδιά, οι γυναίκες που παίρνουν φάρμακα και κατεβαίνουν σε αυτούς τους αγώνες τους body building. Είναι πραγματικά, άμα τις δεις άβαφτες και άφτιαχτες, σαν άντρες. Εμείς δεν είχαμε πάει στην. Πριν, πριν την παρουσίαση είχαμε πάει. Δεν τους είχαν βάψει καν γιατί είχαμε μία δουλειά με τον Αλεξάνδρο και τις έβλεψε και λέει: τώρα αυτή είναι γυναίκα. Δηλαδή τη θέλει άντρα. Εντάξει, παιδιά, απλά ήτανε είναι χάλια. Είναι γυναίκες προπονητικά. Κοίτα, ορισμένες είναι επαγγελματίες και το κάνουν μπράβο. Μόνο για αυτή την περίοδο. Άμα τις δεις μετά. Λεφτά από αυτό. Ναι, και αν τις δεις μετά από τρεις μήνες. Εντελώς. Τι λες τώρα, μετά λες, αν σταματήσει. Δηλαδή μετά αν σταματήσουν αυτή τη κρίση το φάρμακο, σε τρεις μήνες την έχεις δει διαφορετική. Ναι. Πάρα πολύ λίγο. Μετά ένα τρίμηνο, αφού περάσει η επίδραση όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, της προπόνησης και αυτών των φαρμάκων που παίρνουν. Πάντως κάποιες που είναι προπονητικά νούμερο ένα και τα λοιπά, για μένα και για αυτές τις γυναίκες και θα φιλοξενήσουμε πάλι και φέτος, μπράβο τους, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο το κομμάτι όχι. Αυτό. Παιδιά, πεινάστε υπερβολική θυσία για να φτάσουν αυτό το αποτέλεσμα. Και μεγάλη προπόνηση, παιδιά. Είχα ένα μεγάλη προπόνηση, που δείχναμε τα κουλουράκια και μου στείλε μήνυμα πριν από λίγο και μου λέει έχω να φάω γλυκό, κουλούρι, βασιλόπιτα που λέγαμε οτιδήποτε, 9 χρόνια. 9 χρόνια έχει να κάνει έστω έτσι ένα κομματάκι. Παιδιά, θεωρώ ξέρεις, πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής κάποιος να βάζει τον εαυτό του σε τόσο μεγάλο τρυπάκι 9 χρόνια. Να στερείται κάθε απόλαυση. Μια μικρή απόλαυση. Να σου πω κάτι λέγοντα. Εγώ δεν μπορούσα. Εγώ δεν μπορώ να το ακολουθήσω. Εσύ μπαίνεις μέσα στο τραπέζι και έχεις ένα τέτοιο βάζο με σακολάτες. Μπράβο. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι άνθρωποι που μέσα από αυτό παίρνουν λεφτά. Ναι, γιατί είναι τρόπος ζωής. Ναι, είναι ένας τρόπος ζωής. Καλά, αυτοί στερούνται και κάνουν φοβερές προπονήσεις. Είναι άλλοι, με συγχωρείς από τα αναβολικά, που πάνε μια φορά το μήνα στο γυμναστήριο ή τη βδομάδα, να μην είμαστε υπερβολικοί, και βλέπεις ότι είναι σαν ντουλάπες με εμείς χτιστούς. Ναι, αλλά μια ντουλάπα. Με μια φορά τη βδομάδα. Αλλά αυτό έχει μεγάλη μπορεί διαφορά. Μπορεί μέσα να είναι άδεια, αγόρι μου, ντουλάπα. Όχι. Καλά, αν πας και πιο μέσα, μπορεί να είναι και άλλα πράγματα άδεια. Δεν εξετάζω εγώ αυτό. Εννοώ ότι. Έχει διαφορά αυτό που λες τώρα με την εκγύμναση, στέρηση και πρωταθλητισμό ναι. Που κάνουν αυτό, τα κορίτσια αυτό, αυτά. Με άλλες οι οποίες βαράνε, ξέρω εγώ, ότι παίρνουν, πάνε και μια φορά το μήνα στο γυμναστήριο και τις βλέπεις ντούκια. Ντούκια βέβαια για 2 μήνες το καλοκαίρι. Μόλις ναι. Περάσει η επίδραση, είναι σε ντούκια μετά. Και μερικοί είναι το σκαρί τους έτσι, το οποίο είναι πάντα κομψές έχουν και. Έχουν δηλαδή πιο πολύ μυϊκό ιστό. Ναι, έχουν πιο πολύ μυϊκό ιστό και εκτός από αυτό. Ότι γυμνάζονται, δεν γυμνάζονται, παραμένουν όμορφες και αδύνατες με ένα ωραίο σώμα. Εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα μετά από τέτοια επίπονη
exercise, εν πάση περιπτώσει, άσκηση, θεωρώ ότι χάνει τη θηλυκότητά της και την ομορφιά της. Γι' αυτό, δεν λέω στις γυναίκες, ναι, στη γυμναστική, να, αυτά που μας δείχνει η Μαρίνα. Στο καλύτερα, μόνο, η Μαρίνα, ωραίο, μια κούκλα. Σφιχτό, ναι. Έτσι, ούτε φάρμακα, ούτε έτσι, ούτε αναβολικά. Με τα φάρμακα, γι' αυτό στο λέω, όχι ότι παίρνεις, λέω εγώ στις γυναίκες το εγώ λέω. Εγώ δεν παίρνω, δεν φαίνεται. Μην παίρνετε φάρμακα, κορίτσια. Χάνετε η θηλυκότητά τους. Μπορεί να πριστεί ένας μύσης ή να βγει ο κοιλιακός, αλλά μετά φαίνεστε σαν άντρες. Και αυτό δεν το γουστάρει ο άντρας. Ωραία. Δεν το θέλει. Καλά, μερικοί άντρες συγχώρουν δηλαδή, και να φαίνεται ο άλλος χάλια. Λοιπόν. Τι. Λοιπόν, μερικοί άντρες. Ακούστε, αυτά είναι λίγο τα δικά σας τα. Πες το όνομά του. Λοιπόν, όχι, μερικοί άντρες δεν είναι. Θέλουνε. Υπάρχουν άντρες που θέλουν τις γυναίκες. Πού είναι καλή γραμμή. Και τι τόπιτα, φίλε, τι λέτε. Κάτσε, καλή γραμμή ή. Όχι, ντούκια. Ντούκια, αυτό. Αυτό εντάξει, παιδιά. Ντούκια από ντούκια έχει διαφορά. Σαφώς. Όπως και το ντούκι με το φουντούκι έχει μεγάλη διαφορά και θα σου εξηγήσω στο break. Και το σεντούκι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και πιστεύω για να κλείσει αυτή η εκπομπή, αν και θέλει ο Θεός. Με την Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου για τη στήλη για τα παιδιά. Για δώστε να δω πώς θα επιστρέψω και θα πω πραγματικά δεν. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Καϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, Αγγελική Κούκουρα, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, Λάζαρος Γκόλιας, Τέλειος Γιάννης, Φίλιππας, Φωτούλα Μαρία. Και Μαρία. Όχι άσχημη, αυτή είναι η τηλεόραση. Όχι, είναι κουκλάρα. Έχω κολλήσει με αυτό το έργο, δεν ξέρω τι έχω πει. Γιατί σου το παγώσω, είπα. Μα δεν το έχω δει ποτέ εγώ. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μέρος γιατί ο χρόνος περνάει και πρέπει να ενημερώσεις για την στήλη μας που έχει να κάνει με τους μικρούς μας φίλους. Το θέμα σου που έχει να κάνει με τι? Με την κατάθλιψη. Θα πέσουμε λίγο, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν θα πέσουμε, θα ανέβουμε γιατί ενημερώνουμε. Και όταν ενημερώνουμε τον κόσμο, είναι πολύ σημαντικό. Για να αποφευθεί η κατάθλιψη. Ναι, ακριβώς. Θα μιλήσουμε για την κατάθλιψη στην εφηβεία. Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς, ποια είναι τα συμπτώματα που θα δούμε, κάποια από αυτά, και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς. Όσο η κατάθλιψη, όσο και πιο γενικά είναι οι διαταραχές, οι ψυχικές διαταραχές, και φαίνεται ότι δεν αφορούν μόνο τους ενήλικες. Αφορούν και τα παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία. Περισσότερο το 20% των εφήβων, από έρευνες που ακολουθούνται και από διάφορους ψυχολόγους, πάσχουν από κατάθλιψη. Πού? Δυστυχώς. Ξέρω ότι η κατάθλιψη στις μέρες μας είναι ίσως στην πολύ μεγάλη κλίμακα και έξαρση. Σόπαρες. Ναι. Είναι. Και ξέρεις τι είναι κάποια συμπτώματα. Δεν την καταλαβαίνεις. Ναι. Να σας πω, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εγώ στην ηλικία αυτή, ρε παιδιά, ήταν πολύ σπάνιο να δεις καταθλιπτικό παιδί από 12 έως 19. Θα σας πω κάτι. Στην ηλικία αυτή. Φαινομενικά. Στη σημερινή εποχή. Υπήρχαν δείγματα. Ναι. Βλέπεις το παιδί το οποίο είναι κλειστό, έτσι, μανιοκαταθλιπτικό. Υπήρχαν δείγματα. Ναι, στη δική μου ηλικία, πάντως στη δική μου γενιά, πολύ λίγα παιδιά έβλεπα. Εγώ δεν θυμάμαι να είχα. Και εγώ δεν ήμασταν. Θα σας πω κάτι. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Η σύγχρονη εποχή. Μπράβο, η σύγχρονη εποχή. Γιατί εμείς τότε, εγώ θυμάμαι και ακόμα που είμαι 26 χρονών, 12 χρονών και 11 και 10 και μέχρι τα 18 μου, βγαίναμε στην πλατεία και παίζαμε. Ούτε υπολογιστές είχαμε, ούτε κινητά, ούτε τίποτα. Τώρα δίνει το παιδί μέχρι και που είναι 6 χρονών και του λες πάρε το τάμπλετ και κάτσε. Έχει δίκιο. Και φταίνουν οι γονείς βέβαια σε αυτά. Εννοείται. Φταίνουν οι γονείς, τα λέμε κιόλας. Ότι φταίνουν οι γονείς. Κοριτσάκι που
9 χρονών που διαβάζω σε διάφορες σελίδες, είχε από την ψυχολόγο του με διάγνωση κατάθλιψη, 9 χρονών. Και όλο αυτό τι, από αυτό εδώ το μαραφέτη. Γιατί κάθε το ημέρα εκεί, βάζει στο YouTube, βλέπει διάφορα βιντεάκια και βιντεάκια. Δεν κάνουν πράκτηση του μυαλού τους πια τα παιδιά. Και πολλά νέα παιδιά με πολική προσωπικότητα, μεγάλη ασθένεια της εποχής μας, να το ξέρεις, σε εφήβους έτσι. Είναι κάποια βίντεο σε αυτήν την ιστοσελίδα στο YouTube, το οποίο δεν είναι κατάλληλα για το παιδί που είναι 7, 8, 9, 10 και 11 χρονών. Γιατί το μυαλό τους οργιάζει, έχουν φαντασία μεγάλη, δηλαδή μπορεί να βλέπουν διάφοροι από το εξωτερικό που κάνουν μαγικά, απλά μαγικά, που κάνουν διάφοροι μάγοι που κάνουν, που κόβουν τις κοπέλες στη μέση. Ηλούσιο. Το οτιδήποτε που η φαντασία τους οργιάζει και σκέφτονται το βράδυ, τα βλέπουν ακόμα και έχουν φιάλτες, ότι μπορεί να έχουν τα ίδια συμπτώματα που θα έχει το κορίτσι. Που στην ουσία μπορεί να μην έπαθε τίποτα, γιατί ήταν μαγικό. Αλλά τα παιδιά μέσα από αυτό προσπαθούν να μπουν στον κάθε ρόλο. Στον κάθε ρόλο. Να πάρουν το ρόλο από αυτό που βλέπουν. Πάμε να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτής της ηλικίας. Ξαφνική κακή απόδοση από το σχολείο. Και ποια μητέρα και ποιος πατέρας, άμα δίνει βάση στο παιδί του, δεν μπορεί να αναγνωρίσει αυτό. Δεν γίνεται να είσαι στο 18 και να βρεθεί στο 12. Που συνήθως αυτό συμβαίνει από την πρώτη γυμνασία μέχρι την τρίτη ηλικίου. Άσχετα άμα τη μία χρονιά τα πήγες καλά, την επόμενη δεν τα πήγες και πάλι τα ξαναπήγες καλά. Αυτά μιλάμε ότι είναι συμπτώματα χρόνων. Μεγάλες μεταπτώσεις δηλαδή. Ναι, μεγάλες μεταπτώσεις. Απόσυρση από φίλους και δραστηριότητες. Αρνείται να πάει στο εκβοντό, στο χορό. Αντικοινωνικότητα. Ναι. Δεν θέλει κανέναν. Λύπη και απελπισία. Γενικά απελπίζεται για το. Δεν είναι ωραίο το φαγητό, και τώρα τι θα πάω και τα κάνω. Βρίσκει πατήματα από το πουθενά. Έλλειψη ενθουσιασμού, ενέργειας και κινήτρων. Δεν μπορεί να ενθουσιαστεί και να τον τραβήξει κάτι, να του προκαλέσει ενδιαφέρον. Έχει αποσυρθεί σχεδόν από όλα. Θυμός, οργή εννοείται. Έχουμε δει και σε πολλά σπίτια που υπάρχουν έφηβοι, χτυπάνε πόρτες και είναι αντιδραστικά. Το έχουμε ξαναπεί. Υπερβολική αντίδραση στην κριτική, δηλαδή εγώ μπορεί να πω ότι τα μαλλιά του Λάζαρου είναι χάλια και να το πάρει πολύ κατάκαρδα και να κλειστεί μέσα σε αυτό, αλλά δεν είναι στην ουσία αυτό το πάτημα, από άλλα έχουν προηγηθεί όλα αυτά. Αίσθηση ανικανότητας και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, δεν ικανοποιείται δηλαδή με τίποτα. Χαμηλή αυτοπεποίθηση ή ενοχές για ό,τι γίνεται μέσα στο σπίτι, είτε αυτό ξεκινάει από η μαμά τσακώθηκε με τον μπαμπά μέχρι να υπάρξει ένας θάνατος στην οικογένεια. Εγώ σας παίρνω τις δύο άκρες. Αλλά ξεκινάμε από έναν καβγά. Στην εποχή μας τα διαζύγια. Διαζύγια, άρα τα παιδιά δεν βλέπουν και τις καλύτερες καταστάσεις γιατί φταίμε εμείς οι γονείς. Όσον αφορά το χειρισμό, διαζυγίων. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τον βέβαια. Ακριβώς. Δεν φταίνουν τα παιδιά. Ποτέ δεν φταίνουν. Πολλά συνείδητα διάξοδα με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Πολύ σωστό. Είναι η έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης. Δεν είναι συγκεντρωμένα πουθενά, απλά θέλουν να κάθονται ή με ένα κινητό ή με ένα τάμπλετ. Μειωμένη ικανότητα μνήμης. Δηλαδή, σήμερα μπορεί να μιλάμε και σε δύο μέρες, τρεις να μην θυμάται τι έχουμε πει. Χρήση ουσιών. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ μέχρι και στην ηλικία τη δική μου έβλεπα παιδιά στο να καπνίζουν, στο να κάνουν διάφορες ουσίες. Αλλά δεν ήταν καθόλου προσεγμένα από τις οικογένειές τους και όπως δεν έχουν καταλήξει. Καλά, και σε αυτό είχαμε εξέλιξη. Τώρα έχουν βγει τόσα πράγματα που ειλικρινά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να το μάθουν και αυτό. Μα αυτό σου λέω. Δεν είναι, παιδιά, είναι αυτό που λέμε. Αυτό το πράγμα εδώ, το τάμπλετ, το κινητό, τα μέσα. Πώς τα λέμε, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπάρχει πιο αντικοινωνικό μέσο. Ναι. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε κάνει τελικά αντικοινωνικό άνθρωπο. Ναι, 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 ναι. Θα πρέπει να καταλάβουν γιατί ακούω άλλος. Μου λέει, α, όλη μέρα είσαι με το κινητό. Ναι ρε αδερφέ, εγώ είμαι γιατί παρακολουθώ τα αθλητικά. Διαβάζω το βιβλίο που έχει γράψει η Κούκουρα και το έχει βάλει στο διαδίκτυο γιατί δεν θέλω να το διαβάσω. Θέλω να το δω εδώ στο ίντερνετ. Λοιπόν, δεν είμαι όλη μέρα μέσα στο Facebook και να βγάζω έτσι, έτσι, έτσι και έτσι και έτσι για να... Έτσι αυτό ακριβώς. Είναι το οποίο μας έχει κάνει αντικοινωνικούς. Δημιουργείται μια μορφή εθισμού. Το δίκτυο έτσι, για μένα είναι πραγματικά... Λαθασμένου εθισμού. Δεν είπα ότι είναι. Δημιουργείται. Έτσι, μπράβο. Ασχολείται ο καθένας μόνο με τον εαυτό του. Να βάλω μια μεγάλη παρένθεση και θα σας πω. Θυμάστε το παιχνίδι που είχε βγει με την μπλε φάλαινα. Πόσα παιδάκια πέθαναν. Μπράβο. Το οποίο... Γιατί και το άλλο που σκότωνε στον δρόμο...
Ποιο? Αυτό το καλοκαίρι που χτύπησε. Αυτό με την μπλε φάλαινα που λέει. Είναι, έχει μεγάλη έξαρση και έχει και εδώ και σχέση στην Ελλάδα. Όχι είχε, μόνο είχε, να τα ακούμε ότι συμβαίνει εκτός Ελλάδος. Ότι συμβαίνει αυτό. Στο παλιό μου κινητό μου είχε έρθει ένα μήνυμα σε αυτά που έχουμε και μιλάμε στις εφαρμογές και μου είχε πει στα αγγλικά «Γεια σου, μην μπλε φάλαινα». Ναι, ισχύει. Εγώ δεν το πίστευα. Ισχύει. Οι γονείς για τα παιδιά πρέπει αυτό, ναι, εδώ, ναι, 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 αυτό εδώ να λένε ότι είναι ένα μαχαίρι, αγόρι μου. Ναι. Το παίρνεις, το μαχαίρι έχει πολλές χρήσεις. Μπορεί να είναι φωνικό όπλο, μπορεί να είναι και ένα μέσο το οποίο θα κόψεις, να φας, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να το καταλάβουν οι γονείς και πρέπει να το εμπεδώσουν και να το μεταδώσουν και στα παιδιά τους. Δεν είπαμε όχι στο Facebook, δεν είπαμε όχι στα κοινωνικά μία μέσα. Μία ώρα την ημέρα. Αλλά πρέπει να είναι χρηστή η χρήση των κινητών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ τα λέω αντικοινωνικά μέσα. Υπάρχουν κάποια όρια δηλαδή. Βέβαια. Να. Και είναι και ο τρόπος και ο λόγος που χρησιμοποιείς. Βέβαια. Ο άλλος για να ενημερωθεί, να μορφωθεί, να επιμορφωθεί, να διαδώσει οτιδήποτε. Δεν είναι τώρα αστείο. Πες μου εσύ τώρα ένα κοριτσάκι 10 χρονών ή 9 ή 8. Όλη μέρα που είναι με το κινητό στο Facebook. Τι ακριβώς το χρειάζεται, η χρήση ποια είναι. Να σας πω κάτι, δεν το χρειάζεται ένα παιδί σε τόσο μικρή ηλικία. Και εμένα οι γονείς μου πήραν στην μικρή κινητό 11 χρονών και ήμουν ακάθετη. Τσακωνόμουν τα Χριστούγεννα. Ήμουν ακάθετη. Γιατί να του πάρουν σε ένα παιδάκι που είναι 11 χρονών κινητό. Να πάει να κάνει τις δραστηριότητες. Πρέπει να βάζεις όρους. Πρέπει να βάζεις όρους. Αλλά να πεις ότι έτσι, το κινητό βάζεις κανόνες. Είναι κανόνες. Όταν είσαι εδώ να μιλήσεις με τις φίλες, όταν αυτό δεν είναι, ας πούμε. Δηλαδή αυτό που βλέπω ότι στο διάλειμμα, στο σχολείο. Ασχολείται συνέχεια με αυτά. Είναι με το κινητό. Χαμός. Αυτό ποιος θέλει τώρα όμως. Εγώ στο σχολείο έβγαινα για να φάω το αυγό το. Χτυπητάω. Χτυπητάω που μου φέρνει ο παππούς μου. Τι τέλειο. Και το ζάχαρη. Και το φρέτα μου. Πραγματικά όμως. Κάποιες φορές. Πολλές φορές τα παιδιά δεν κάνουν αυτό που τους λέμε, αλλά αυτό που βλέπουν. Μπορεί και οι γονείς στο σπίτι να ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό. Σαφώς, γιατί γι αυτό είναι παραδειγματισμός. Ναι. Και κάνουν αυτό που βλέπουν. Έχει αυτό που τους λέμε. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό πάντως αυτό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα μαζικής κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Να τα περιορίζουν οι γονείς. Υπάρχουν διάφορες ιστοσελίδες που ενεργοποιούνται από τους γονείς που πρέπει να μπει σε αυτήν και σε αυτήν τη σελίδα. Μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τέτοιο. Είπες τώρα για μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λάθος. Όχι, δεν είναι λάθος. Αυτά ελέγχονται πολύ από το Εθνικό Συμβούλιο σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορείς να πεις ούτε τη λέξη. Ενώ στο διαδίκτυο, να μην ανοίξεις τώρα να δεις τι μπορεί να δει η κόρη σου, ο γιος σου και ο οποιοδήποτε. Έτσι. Δεν υπάρχει λογοκρισία. Και καλό, αλλά και κακό. Καταλήγουμε λοιπόν. Ο πρόεδρος να μιλήσει. Έλα, πρόεδρε. Μάλιστα, πρόεδρε. Καταλήγω λοιπόν μετά από αυτή την ένορκη δίκη. Λίμω. Λίμω. Ότι. Έχει λίμω. Η σωστή χρήση. Γιατί κάνει πάυση. Της κοινωνικής δικτύωσης. Μιμείτε άλλον παρουσιαστή. Είναι. Πες το νου. Του κόπηκε η εκπομπή, έστω. Το θετικό. Σε δυο λεπτά. Αποτέλεσμα. Το πραγμάτο. Εσύ κάνει δουλειάς. Θανάσου, παιδί, θανάσου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Λάζαρο Γκόλια, Αγγελική Κούκουρα και όλους σας που ήταν στην παρέα μου. Και κλείνοντας, θέλω να πω και κάτι ακόμα. Εδώ είναι το ζουμί. Εδώ ήρθε. Εδώ είναι τώρα. Δύο λεπτά η λέξη. Η κοινωνική δικτύωση. Τράβατο, η λάθος χρησιμότητά της πραγματικά επιφέρει κακές συνήθειες. Όμως, πλέον, με την κοινωνική δικτύωση και με αυτό που λέμε Google, χωρίς κανείς να χρειαστεί να σπάει το κεφαλάκι του και να ψάχνει για τον καθένα από μας, πατώντας μόνο το ονοματεπώνυμο ενός ανθρώπου, μπορείς να δεις και τα πάντα για το ποιόν του. Γεια σας. Γεια σας.